Κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή μιλάμε για δημοκρατία, η εικόνα βέβαια του Κοινοβουλίου αποδεικνύει ότι ούτε εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό που κάνουμε είναι ορθό. Άδεια έδρανα, λείπουν πολλοί συνάδελφοι σε ένα πολύ σημαντικό θέμα με τεράστιες πτυχές για τα επόμενα έτη. Αυτό με θλίβει γιατί αποδεικνύουμε ακόμη μια φορά ότι δεν είμαστε απλά ανεπαρκείς, αλλά γυρίζουμε την πλάτη ακόμα και σε αυτό που πρέπει να κάνουμε σωστά. Και το λέω ειλικρινά με πολύ θλίψη, διότι θα πω στο φίλο μου τον Ανδρέα τον Λοβέρδο ότι με ένα Λοβέρδο άνοιξη δεν έρχεται. Είσαι μόνος. Συνταγματική αναθεώρηση. Η άνοιξη δεν θα έρθει μετά από μερικούς μήνες, Ανδρέα μου. Και το λέω αυτό για όλους. Για όλους. Για όλους. Για όλους. Για όλους. Και όταν λέω για όλους, για όλους. Και για να είμαστε συνεπείς, κύριε Πρωθυπουργέ, θλίβομαι γιατί μιλήσαμε για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά οι προτάσεις των μικρών κομμάτων δεν ακούστηκαν καθόλου. Φαίνεται μόνο τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις δικές σας. Για ποιο λόγο? Τότε γιατί κάναμε τον διάλογο, τον περιβόητο? Γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον πιστεύω ότι έχετε μια μεταρρυθμιστική αντίληψη. Ότι πιστεύετε στις συνενέσεις. Γιατί δεν υπήρχε ούτε μια καλή πρόταση να πω από το κουκουέ, ρε παιδί μου, να μην πω την ελληνική λύση? Γιατί πρέπει σώνει και καλά το δίπολο να αυτοτροφοδοτείτε συνεχώς από τις επιλογές σας? Πόσο δημοκρατικό και συνταγματικό μπορεί να είναι αυτό? Πόσο, αν θέλετε, σοβαρό μπορεί να είναι αυτό ως πρόταση? Καμία πρόταση της ελληνικής λύσης δεν σας άρεσε? Μα καμία? Είστε εσείς οι κίνσορες και οι πάνσοφοι που τα ξέρετε όλα? Ας μην το κάναμε καθόλου. Να έρχονται εδώ πέρα, να το ψηφίζετε μόνος και να φεύγαμε. Δεν υπήρχε λόγος, λοιπόν, τόσος δώρος, τόση φασαρία για το τίποτα. Και βέβαια, αυτό που θεωρώ και πρέπει να το πω ότι ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία, διακατέχεστε από έναν αυδηρητισμό. Ο αυδηρητισμός ήταν μία επιλογή των αυδήρων. Είχαν κάνει πολύ ωραίες κρίνες για νερό, τα φτιάξαν πολύ ωραία τα πράγματα, αλλά δεν είχε νερό η πόλη, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυδηρητισμός, κύριε συνάδελφε. Ξέρετε, εσείς τα ξέρετε αυτά, κύριε Τζαβάρα. Αυδηρητισμός. Γιατί το λέω αυτό? Μιλάμε για το σύνταγμά μας, μιλάμε για μια κορυφαία μεταρρύθμιση, όταν το κράτος είναι υπό επιτροπία. Όταν δηλαδή οι νόμοι ελληνικοί υποκαθίστανται από τους ευρωπαϊκούς και τις οδηγίες και την επιτροπία. Δεν είναι ένα είδος αυδηρητισμού αυτό, Πρωθυπουργέ μου? Σαφώς και είναι. Είναι. Γιατί σας είπα, κάνετε κρίνες στην πόλη, κάνετε ωραία νερά, ωραίες λεκάνες, αλλά δεν έχει νερό η πόλη. Πάτε να κάνετε ένα σύνταγμα καλό κατά την άποψή μας, την άποψή σας, κακό κατά την δική μας άποψη. Όπως βολεύει βέβαια την πλειοψηφία ως συνήθως, αυτή είναι η δημοκρατία. Θέλουμε, δεν θέλουμε, η πλειοψηφία αποφασίζει. Αλλά ακούστε και τη φωνή της λογικής. Ακούστε και τη φωνή και τις προτάσεις δικές μας. Δεν είναι κακό να ακούτε. Κακό είναι να μην ακούτε, κύριε Πρωθυπουργέ, και να θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία τα ξέρει όλα. Διότι αν τα ήξερε όλα η Νέα Δημοκρατία, η μισή και παραπάνω δεν είναι 20 χρόνια βουλευτές, δεν θα την πτωχεύατε την Ελλάδα. Αν τα ξέρετε όλα καλά, δεν θα οδηγούμαστε μαθηματικά στην πτώχευση υπό Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και αργότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε το λιθαράκι του. Άρα, ίσως να μην τα ξέρετε όλα καλά. Σας έχουμε πει, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι εμείς ως ελληνική λύση είμαστε υπέρ της ιδιωτικής παιδείας. Γιατί φοβηθήκατε? Γιατί φοβηθήκατε, κύριε συνάδελφοι? Δεν είστε υπέρ της ιδιωτικής παιδείας, κύριε Πρωθυπουργέ, ο ίδιος προσωπικά εσείς? Τι σας φοβίζει και δεν το νομοθετείτε σωστά, ορθά, να μιλήσουμε για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστήμια, αλλά ιδιωτική παιδεία? Να σας πω εγώ, φοβάστε αυτούς εδώ. Έχετε μια αριστεροφοβία ιδεολειπτική στη Νέα Δημοκρατία. Φοβάστε μην ξεσηκωθεί η δίθεν αριστερά. Καταλάβετε το, δεν υπάρχει αριστερά στην Ελλάδα. Αν υπήρχε, δεν θα έμεναν στην Εκάλη περισσότεροι. Θα έμεναν στο Κερατσίνι. Λίγοι εξ αυτών μένουν εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φοβάστε. Φοβάστε επίσης τους καθηγητές. Οι καθηγητές είναι για μας πολύ σημαντικό γεγονός. Ξέρετε τι είχε πει ένας κορυφαίος Γερμανός? Φέρτε μου δύο τους καθηγητές, θα λύσει το κράτος. Γι' αυτό διαλύθηκε η Ελλάδα. Από τους καθηγητές. Τους όμως φοβάστε κι εσείς. Ναι, κύριε Καπετρίτη, δεν είναι προσωπική μορφή. Εξαίρετος καθηγητής είστε. Παιδαγωγός, αλλά ξέρετε πώς γίνονται πολλοί καθηγητές στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Γιατί ήταν ο Μπατζανάκης του Μπατζανάκη, ο αδερφός του αδερφού, ήταν ο οραστής ιερωμένοι και γίνονται καθηγητές οι περισσότεροι. Μην γελάμε, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα του 1974 και μετά. Δυστυχώς αυτά ισχύουν. Δεν είναι όλοι έτσι. Αλλά κάποια στιγμή να δούμε ποιοι δεν είναι έτσι για να τους βγάλουμε από εκεί μέσα. Γιατί δεν κάνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Πείτε μου μια λογική, ένα επιχείρημα λογικό, να το ακούσω εγώ, ρε παιδί μου, ότι δεν τα κάναμε για αυτόν τον λόγο. Φοβάστε.
Φοβάστε να κυβερνήσετε, φοβάστε να μπήξετε το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και δεκαετίες. Δεκαετίες τρέμετε αυτούς που όσο κυβερνούσαν είχαν 5-6 πορείες, με το που κυβερνάει μια δεξιά παράταξη, όσο λέγεστε δεξιά, εν πάση περιπτώσει, ελαφροδεξιή κατά την άποψή μου είστε, αλλά είχατε και 15-20 συλλαλητήρια και πορείες. Σας το λέω γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Πάμε στο άλλο. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, ο κύριος πρόεδρος να με ακούσει. Πάλι, ο Μπούρας την κάνει. Δηλαδή. Ο Μπούρας. Πάμε στα σοβαρά. Πείτε μου, γιατί δεν θεσπίζετε το ασυμβίβαστο συνδικαλισμού? Γιατί δεν το θεσπίσατε? Ποιος είναι ο λόγος? Πείτε μου εσείς, ιδιότητα πολιτικού στελέχους, κομματική ταυτότητα και συνδικαλιστής. Γιατί πρέπει να έχω συνδικαλιστές στην ΕΛΜΕ, στην ΟΛΜΕ, στα πανεπιστήμια, σφοιτητικές παρατάξεις και να συγκρούονται μεταξύ τους? Τι σχέση έχει η παιδεία με όλο αυτό το πράγμα? Γιατί, να το πω ευθέως, για να το ξεκαθαρίσουμε και μεταξύ μας, ένα κομματικό στέλεχος ανελίσσεται στην κομματική μηχανή και αργότερα στο κομματικό κράτος δι' αυτού του λόγου. Απογαλακτήστε το κόμμα από το κράτος. Δεν μπορεί στη Γερμανία, την ξέρουμε καλά και οι δυο, κύριε Πρόεδρε, να φεύγει η κυβέρνηση να λειτουργεί το κράτος. Στην Ελλάδα φεύγει η κυβέρνηση, δεν λειτουργεί το κράτος. Και τώρα σκέφτονται όλοι, γιατί έχετε στο μυαλό σας τις εκλογές που έρχονται. Σκέφτεστε, λένε, να πάτε σε πρόορες εκλογές. Φανταστείτε, θα πάθουμε σε δύο εκλογές αναμετρήσεις ταυτόχρονα. Αλλά όταν λειτουργείς με το μυαλό στις εκλογές, δεν μπορείς να λειτουργήσεις να κάνεις μια συνταγματική αναθεώρηση πρέπουσα και αξιαλόγου, εν πάση περιπτώσει. Ακούστε λοιπόν. Εμείς έχουμε μια κάθε αντίληψη. Εσείς δεν την έχετε. Είναι δυνατός συνδικαλισμός στην ελληνική αστυνομία και στο στρατό? Είμαστε με τα καλά μας. Συνδικαλιστές σε ελληνική αστυνομία και στρατό? Εμείς λέμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται ο συνδικαλισμός αν αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται καλά. Πληρώνονται πολύ καλά και έχουν και την ελληνικοτεχνική επιδομή για να δουλέψουν καλύτερα. Δεν γίνονται αυτά. Είναι αντιφατικά για τη δημοκρατία. Δεν στέκουν λογικά σε ένα κράτος που θέλει, εν πάση περιπτώσει, να μιλάει με μεταρρυθμιστική αντίληψη και να καταθέτει προτάσεις. Πρόεδρος Δημοκρατίας, το έχω πει χίλιες φορές. Τώρα έχουμε ξεχυλώσει το θέμα. Από το 1974 και μετά όλα γίνονται με βάση την κομματική σας, τη δική σας, του Πασόκ παλιότερα, γραμμή. Τι βόλευε? Ήταν δεξιά κυβέρνηση, επέλεγε έναν κεντροαριστερό για να τον ψηφίσουν οι άλλοι, γιατί θεωρούνταν ότι ήταν όμοιροι οι άλλοι και έπρεπε να ψηφίσουν. Τι είχαμε? Αριστερή κυβέρνηση, βάζαμε τον κύριο, να μην πω το όνομα του ανθρώπου, τον κύριο Παυλόπουλο, αλλά βάζαμε έναν κεντροδεξιό για να ψηφίσουμε όλοι μαζί. Αν αυτό δεν λέγεται συμπαιγνία ή συμφωνία κάτω από το τραπέζι ή ομοιρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τι λέγεται? Εμείς λέμε άμεσα από τον ελληνικό λαό να ψηφίζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί μας ενοχλεί? Και η Γαλλία είναι έτσι και μια σειρά άλλων κρατών. Και σας λέω να το αλλάξουμε. Συνταγματική αναθεώρηση, να το αλλάξουμε προεδρικό, γιατί δεν κατάλαβα. Και να σου το πω και διαφορετικό. Να το αλλάξουμε. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Εδώ αλλάξαμε τα πάντα. Να σου πω γιατί δεν τα αλλάξαμε. Απαγορεύεται. Και οι μισθοί που κόπηκαν θα απαγορευόταν. Τα δικαστήρια δόθηκαν ουσιαστικά οι μισθοί πίσω και δεν δώσετε πίσω εσείς. Δεν απαγορεύεται αυτό? Αλλά όταν σας βολεύει, απαγορεύεται, κύριε Γαλαπετρίτη. Όταν σας βολεύει, δεν απαγορεύεται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι κατ' επίφαση η δημοκρατία σας. Απαγορεύεται, το λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει και άλλα όμως, τα οποία δεν εφαρμόζονται. Λέει ότι δεν μπορείς να μου κόβεις το μισθό, το δικαστήριο να με δικαιώνει, αλλά συνεχίζει να μου το κόβεις το μισθό. Δεν είναι έτσι. Μπορώ να πω και άλλα. Από την άλλη, να συμφωνήσουμε στο 151. Να συμφωνήσουμε ότι είναι πλειοψηφικό, αν θέλετε, ως νούμερο. Γιατί δεν βάζετε το άλλο, κύριε Πετρίτη? Τρία κόμματα. 151 ψήφι. Τρία κόμματα. Γιατί δύο? Γιατί ένα? 151 βουλευτές να ψηφίσουν το πρώτο δημοκρατία σας. Λέγω διασταλτικά τώρα. Βάλτε τρία κόμματα. Έτσι ουσιαστικά έχετε και την επίφαση, τη δικαιολογία της συνενέσεως των υπολείπων κομμάτων. Έτσι λέτε, είμαστε 158. Μπορεί να μας φύγουν κανένα 2-5-6, ξέρω εγώ. Θα μας βρουν 151. Θα ψηφίσουμε. Δεν είναι λογικές αυτές. Ειλικρινά, βάζετε στη ζυγαριά την ίδια τη δημοκρατία. Βάζετε στη ζυγαριά την ίδια τη συνταγματική διαδικασία. Είναι όμοιρος ο πρόεδρος και όποιος πρόεδρος και να βγει, πάλι θα είναι όμοιρος αυτού του κόμματος που θα τον υποστηρίξει. Επίσης, εκλογή maximum 3 τετραετίες. Τον είχα ακούσει τον Πρωθυπουργό το σημερινό παλαιότερα να το λέει ο ίδιος. Ότι πρέπει ο βουλευτής 3 τετραετίες και πάει σπίτι του, τέλος. Δεν μπορεί να είμαστε εδώ αιωνόβιοι βουλευτές. Δεν γίνεται να είμαστε 20-30 χρόνια βουλευτές και να μην αλλάζει η σύνδεση του κοινοβουλίου. Και δεν αναφέρομαι, ξέρετε, μόνο στα πρόσωπα, αναφέρομαι και στις ιδέες. Θέλουμε νέα, φρέσκα παιδιά. Όποια και αν είναι η παράταξή τους. Θέλουμε νέους ανθρώπους που δεν είναι ουσιαστικά από την οικογενειοκρατία δομημένη, μεγαλωμένη ή κομματοκρατία. Το κόμμα ορίζει βουλευτές. 3 τετραετίες και σπίτι. Τέλος. Δεν είμαστε αιωνόβιοι βουλευτές. Επίσης,
Γιατί να μην επαναφέρουμε, λέει η ελληνική λύση, κύριε Πρόεδρε, το θεσμό της ανάκλησης από τους ίδιους πολίτες της εκλογικής περιφέρειας στο εκλεγέ του βουλευτού. Ένα θεσμό που έχουν πολλά κράτη, ξέρετε. Πάρα πολλά κράτη. Για μας, θα σας το πω ευθέως, προτάσεις νόμων πρέπει να γίνονται από 30.000 πολίτες. 30.000 πολίτες να κάνουν μια πρόταση νόμου. Αυτό σημαίνει άμεση δημοκρατία. Γιατί πρέπει να τα ξέρετε όλα εσείς και να νομοθετείτε μόνο εσείς? Για ποιο λόγο πρέπει εσείς να κάνετε όλους τους νόμους όπως σας βολεύει, να διορίζετε όποιον θέλετε και να νομοθετείτε? Όταν λέω εσείς, η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση. 30.000 πολίτες θέλουν να νομοθετήσουν, προτείνουν κάτι. Το λέγαμε εμείς στις προτάσεις μας. Δεν σε ακουστήκαμε, δεν ακούστηκε η ελληνική λύση. Προβλέπεται σε Ισπανία, Ιταλία, ακόμη και στα Σκόπια, ρε παιδιά. Ακόμη και στη Ρουμανία. Δεν σας λέω για την Ισπανία και την Ιταλία. 30.000 υπογραφές που είναι πολλά εκατομμύρια περισσότεροι από εμάς αυτοί και μπορούν να κάνουν νόμο οι πολίτες. Να η συμμετοχή του πολίτη στη διαδικασία την νομοθετική. Να ο ενεργός πολίτης πώς θα τον έχουμε ουσιαστικά και εμείς σε ενεγρηγόρση για να μπορεί να ταυτιστεί με τη δημοκρατία. Τώρα ο πολίτης είναι μόνο όταν μας ζητάει ρουσφέτια. Τρέχει στο γραφείο του Υπουργού, στο γραφείο του Βουλευτού να ζητήσει ένα ρουσφέτι. Και είναι υποχείριο του Βουλευτού για την εξυπηρέτηση αυτή. Όχι. Πρέπει ο πολίτης να είναι ενεργός πολίτης. Δεν μιλώ για τον νόμο υπερευθύνης υπουργών. Εδώ γελάνε πόσα χρόνια, τις 50 δεκαετίες και τα μάρμαρα. Δεν τιμωρήθηκε κανένας, δεν τιμωρηθεί κανένας, είναι δεδομένο. Επιτροπές εξεταστικές, το τηλέφωνο, ο αριθμός λογαριασμού κατά ένα μεγάλο συνταγματολόγο στην εποχή των εξοπλιστικών ήταν αριθμός τηλεφώνου. Για τον Άκη Τσοχατζόπουλο μιλώ. Όλα αυτά μας έχουν κάνει ουσιαστικά απαξιωμένους ως βουλευτές, ως κοινοβούλιο, ως δημοκρατία στα μάτια των πολιτών. Οι οποίοι βέβαια δεν είναι άμυροι ευθυνών, γιατί δυστυχώς έρχονται κάθε φορά και ξαναψηφίζουν αυτό που το κατέστρεψε. Διακατέχονται οι περισσότεροι πολίτες από έναν αυτοκτονικό ιδεασμό, ο οποίος είναι στη δική μου λογική λίγο παράλογος. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, να τους κατέστρεψαν και τους ξαναψηφίζουν. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν στέκει καλά στη λογική. Μπορεί εγώ να έχω άλλη αντίληψη για τη λογική και αυτοί να ξέρουν καλύτερα. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί να το κάνετε αυτό? Συνταγματικό δικαστήριο, κύριε. Έχουν χώρες, δηλαδή είναι από 5 ανώτερους δικαστές, 5 καθηγητές νομικής και 5 δικηγόρους στο Άριο Πάγο. Το προτείναμε, γράφος, γίνεται αύριο το πρωί. Γιατί δεν το κάνετε? Για να μπορούμε ποιοι νόμοι είναι παράνομοι ή νόμιμοι, ή ποιος νόμος είναι συμβατός με το Σύνταγμα ή ασύμβατος. Να μην πηγαίνουμε στο στέκι να περιμένουμε 5 χρόνια αν είναι ο ασυνταγματικός ή συνταγματικός ο νόμος. Ρωσία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία έχουν ένα σωρό χώρες συνταγματικό δικαστήριο. Γιατί να μην έχουμε εμείς? Για ποιο λόγο να μην έχει η Ελλάδα συνταγματικό δικαστήριο? Πείτε μου ένα λόγο. Ένα σοβαρό λόγο, ένα επιχείρημα για να το καταλάβω. Το οποίο είναι συγκροτημένο όμως. Όχι γιατί έτσι θεωρώ ή έτσι πιστεύω. Λοιπόν, για την αναθεώρηση συντάγματος δεν θέλω να πω τίποτα. Θα πω όμως για τον εκλογικό νόμο. Εμείς είμαστε φύση και θέση υπέρ της απλής αναλογικής. Το έχω πει χίλιες φορές. Όμως υπάρχει ένα θέμα το οποίο μας βάζει φρένο και είναι η Θράκη. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την απλή αναλογική. Για να μπούμε στη Βουλή με το 1-1,5% δεν θα παίξουμε παιχνίδια με τη Θράκη. Ξέρουν πολύ καλά κάποιοι τι εννοώ εδώ μέσα και δεν θα δώσουμε το δικαίωμα σε κανέναν να ομιλεί για άλλα πράγματα. Ναι, απλή αναλογική, αλλά πρέπει να κοιτάμε πάντοτε το εθνικό συμφέρον. Πάνω λοιπόν από την ελληνική λύση μπαίνει το εθνικό συμφέρον. Και όχι κάτω από την ελληνική λύση το εθνικό συμφέρον, ξεκάθαρα πράγματα, γιατί δεν παίζει με τη φωτιά. Όποιος παίζει με τη φωτιά καίγεται ο ίδιος. Να το δούμε λοιπόν και τον νόμο για να το συζητήσουμε. Τώρα να σας πω γιατί είναι δειλή η πρότασή σας για την αναθεώρηση συντάγματος. Δεν τολμήσατε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας απευθείας στον ελληνικό λαό. Δεν τολμάτε. Ξέρετε γιατί δεν τολμάτε? Φανταστείτε να προτείνατε κάποιον ή κάποιοι άλλοι να προτείνατε και να βγαίνει ο άλλος. Θα είχατε πρόβλημα. Έτσι λειτουργούν τα κόμματα εξουσίας. Τι φοβούνται? Την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού, τη μετεκλογική. Γιατί βλέποντας ότι δημοσιογραφικά κατρακυλάτε, θα είχατε ένα αποτέλεσμα του 30% σήμερα, του 32%, του 34%, του 35%. Από το 40% σε 5 μήνες, 5 μονάδες κάτω, αυτό φοβάστε. Το αντίκρισμα, την εικόνα της ήττας που μπορεί να επισυμβεί. Άρα λοιπόν δεν είστε δημοκράτες, είστε νεοδημοκράτες που κοιτάτε τις καρέκλες. Έχει διαφορά. Άλλο είμαι δημοκράτης και άλλο είμαι δημοκράτης που κοιτάω την καρέκλα μου. Και αυτό αναφέρεται βέβαια σε όλα τα κόμματα. Και βέβαια. Εδώ και οι δύο συμφωνούν, και η ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, να αποζηδεθούν, λέει, από τις εκλογές, η εκλογή του Προέδρου. Για το συνταγματικό δικαστήριο το είπα, δεν τολμήσατε. Το ασυμβίβαστο βουλευτού και υπουργού. Είμαστε χώρα, ειλικρινά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Κεραπετρίτη, για να τα ξέρετε αυτά. Στη Γερμανία υπάρχουν 16 διαφορετικά συνταγματικά δικαστήρια, το ξέρετε αυτό. Κάθε κρατήδιο έχει συνταγματικό δικαστήριο, κύριε Κεραπετρίτη.
Κάθε κρατήδιο της Γερμανίας έχει δικό του συνταγματικό δικαστήριο. Κάθε κρατήδιο. Θα το κάνουμε. Συμφωνούμε να το κάνουμε, ναι. Ξεκινήστε, κύριε Καπετρίτη. Ακούστε λίγο. Τον δεν έχει. Δεν μπορώ. Δεν κάνω. Αν δεν ξεκινήσω κάτι, για να κάνουμε ένα διάλογο. Γιατί δεν κάνετε διάλογο. Να δω πώς συμφωνούν με το συνταγματικό δικαστήριο. Να του εκθέσετε του υπολείπου. Ξέρετε, μου αρέσει το δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Τίποτα. Πραγματικά δεν γίνεται τίποτα. Όταν το λέει ο νόμος. Αλλά βέβαια ο νόμος πιάνει τη μικρή μυγούλα, όχι την τεράστια ταραντούλα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι, οι νόμοι είναι δυστυχώς στην Ελλάδα όχι για να υπάρχουν, όχι για να εφαρμόζονται, αλλά για να τους επικαλούνται κάποια την ανικανότητά τους ή την απροθυμία τους να υλοποιήσουν κάτι καινούριο. Πάμε στην άλλη ιστορία. Α, για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Καλά, εντάξει, αυτό έπρεπε να λέγεται άρθρο 86 περί ανευθύνης υπουργών. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλετε να μείνετε στην ιστορία. Ειλικρινά το λέω έτσι, γιατί γνωριζόμαστε και από τα παλιά. Κάντε επιτέλους το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας. Κάντε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας. Θέλετε να μείνετε. Κάντε αυτό το πρώτο βήμα. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Όπως έχει η Τουρκία, όπως η Γερμανία, όπως έχει η Γαλλία. Συμβούλιο. Να μην αποφασίζει μόνο ο Πρωθυπουργός και όποτε θέλει να φωνάζει τους αρχηγούς των κομμάτων ή τους στρατηγούς. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Κάντε το, υλοποιήστε το επιτέλους. Τόσο δύσκολο είναι. Ξέρετε, όλα αυτά που σας λένε προτάσεις οι οποίες απερίφθησαν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν τους άρεσαν. Ίσως τώρα που τους ακούει ο Πρωθυπουργός, γιατί φαντάζομαι πολλά να μην του μεταφέρονται κιόλας, να το ακούσει και να το δεχθεί. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, γιατί περνάμε όντως δύσκολη περίοδο, ξέρετε τι εννοώ, και με την Τουρκία και με τα Σκόπια και με την Αλβανία και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, είναι απαραίτητο παρά ποτέ τώρα να γίνει. Τώρα, για να μην πω χθες. Πάμε και δύο λεπτά παραπάνω θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω για την οικονομία, θα πω όμως κάτι πολύ απλό. Χθες η Αυστρία εξέδωσε ένα νέο νόμο. Λουκέτο σε τζαμιά και διώχνει μάμιδες, κύριε Πρωθυπουργέ. Ο Κούρτς. Έτσι. Ναι, ο Κούρτς, ναι, ο Κούρτς, ο Αυστριακός. Έβγαλε ανακοίνωση, διαβάστε, κύριε Γιαπετρίτη μου, όπως και τη Δανία αποφάσισε να πηγαίνει τους λαθρομετανάστες που ζητάνε άσυλο σε ακατοίκητα νησί. Και αυτό διαβάστε το. Και αν δεν θέλετε να διαβάσετε καλύτερα, πάτε στην Ισπανία με τον Gang Law. Gang Law. Πάντε με τον Gang Law. Ακούστε, κύριε συνάδελφοι, να σου πω κάτι. Μπορεί να επικαλούμε ό,τι θέλω. Αλλά όταν είμαι εδώ, ξέρω πολύ καλά τι λέω, πιστέψτε με. Και θα σα πω και κάτι καλύτερο. Εάν δεν μπορείτε να τα κάνετε σε αυτά, αντιγράψτε πετυχημένες ιδέες άλλων, της ελληνικής λύσης. Gang Law είναι η νομοθεσία της Ισπανίας από το 2015, που ουσιαστικά απαγορεύει το άσυλο. Διαβάστε, μελετήστε και ελάτε. Μην μου λέτε δεν γίνεται. Είναι πράγματα που γίνονται. Γιατί να τα κάνουν οι άλλοι και να τα κάνουμε εμείς. Όταν λοιπόν οι άλλοι κλείνουν τζαμιά, κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς θέλετε μέσα στα hot spot να κάνετε τζαμιά. Και δώσω μια συμβουλή, να ξέρετε κάτι. Ο Αφγανός με τον Πακιστανό δεν μπορεί να πηγαίνει στο ίδιο τζαμί, να το ξέρετε. Ρωτήστε τους συμβούλους σας. Δεν πηγαίνουν ποτέ στο ίδιο τζαμί. Θα χρειαστεί και δεύτερο τζαμί. Και τρίτο τζαμί. Και τέταρτο τζαμί. Πολλά τζαμιά, πιστέψτε με. Γιατί δεν είναι ο Ισλάμ μία ενιαία θρησκεία. Θα χρειαστούμε πολλά τζαμιά μαζί. Αν εσείς θέλετε να κάνετε την Ελλάδα μουσουλμανική, εμείς έχουμε μια άλλη άποψη. Η Ελλάδα θα παραμείνει ελληνική και χριστιανική, ανεκτική μεν χριστιανική και ελληνική ιδέα. Τελεία και παύλα σε όποιον αρέσει. Επίσης, είναι δυνατόν, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε και μια σοβαρότητα. Να μου βάζετε την κυρία αυτή, την κυρία Αγαπηδάκη, ωραίο το όνομα, το επίθετο. Ειρήνη, όνομα Αγαπηδάκη, επίθετο. Η οποία είναι συνεργαζόμενη με τον Τζορτζ Σόρος από την Κύπρο, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που είναι ιδιοκτησία Σόρος, έμεση και άμεση. Δεν το ψάξαν οι σύμβουλοι σε αυτό. Τόση λατρεία με τον Σόρος, τόση αγάπη. Και το λέω γιατί. Ο Τζορτζ Σόρος έχει απαγορευτικό στο Ισραήλ. Γιατί αυτός ο τύπος αφάνισε Εβραίους, τους έστειλε στα κρεματόρια όταν ήταν 17 χρονών. Με δικές του επιστολές πήγαιναν οι ομόφυλοι του. Το έθνος του το έχετε στα κρεματόρια. Και εμείς τον έχουμε να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και να βάζουμε την κυρία Αγαπηδάκη, η οποία πλέον απευθύνεται απευθείας σε εσάς. Δεν έχει, ξέρετε, έχει αξίωμα υπουργού η κυρία αυτή ξαφνικά από το πουθενά. Και επειδή θέλω να δίνω νούμερα, έχω την απάντηση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης, του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Πρακτικά, Θεσσαλονίκη το 9 μήνο 2019, είχαμε 6.985 συλλήψεις για λαθροεισβολή λαθρομετανάστες. Δράστες κλοπών, 52,1% οι συγκεκριμένοι, 44% ληστείες, 30% υποτροπών ληστείων. Πακιστάν, Μαρόκο, Μπαγκλαντές, Αλγερία. Η ερώτηση για απάντηση είναι εκεί. Αυτούς φέρνετε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ.
αυτούς θα φέρουμε στην Ελλάδα. Και δεύτερον εσείς, αυτά δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν διαβατήρια. Τα πετάνε, τα σκίζουν. Πόσους καλείτε εδώ μέσα και τους λέτε ελάτε εδώ, τα ασυνόδευτα παιδιά. Για να ξεχαρίσουμε λίγο τους όρους. Τι σημαίνει ασυνόδευτο παιδί, θέλω να το ακούσω κύριε Πρωθυπουργέ. Ασυνόδευτο παιδί είναι ο Μαντράχαλος 23χρονος. Ασυνόδευτο παιδί, γιατί παιδάκι είναι κάτω από 12 έτη. Ο άλλος είναι ανήλικος κύριε Πρωθυπουργέ. Ο 16χρονος δεν είναι παιδάκι, είναι ανήλικος. Άλλο παιδάκι και άλλο ανήλικος. Και όταν ο ανήλικος είναι 23χρονος, αλλά δηλώνει 17χρονος και δεν το ξέρει η πολιτεία, δεν το ξέρουν οι υπηρεσίες, μην μου τους λέτε όλους ασυνόδητους και ανήλικους. Ξέρετε, υπάρχουν τρομακτικές αντιφάσεις. Όπως η αντίφαση, ακούω συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι δεν μπορούν τα θαλάσσια σύνορα να φυλαχτούν. Μου θυμίζει τον κύριο Τσίπρα που λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή βέβαια. Όλες οι θάλασσες έχουν σύνορα. Αρκεί να το θέλει η πολιτεία και το κράτος. Ξέρουν οι στρατιωτικοί ότι τα σημεία από όπου έρχονται οι ηλεκτρομετανάστες είναι 8 σημεία στο Αιγαίο. 8! Μιλήστε με τους αρμοδίους. 8 είναι τα σημεία που έρχονται. Αν 8 σημεία δεν μπορεί να διαφυλάξει η χώρα μας στη θάλασσα, τότε φοβάμαι, κλείσω το μαγαζί, ξεκλειδώσει τα παράθυρα και τις πόρτες, να μπουκάρουν όλοι εδώ μέσα. 8 σημεία. Από την άλλη, απαγορεύεται, και να το πω ευθέως, το push up. Το push back. Γιατί να μην κάνω push back. Push back. Push back. Ναι, κάνατε όλους τους Έλληνες να κάνουν push-ups και έχουν τρελαθεί στο push-ups χωρίς να παίρνουν και τίποτα. Ας κάνουν και ένα push-back τώρα. Πάμε στην ουσία. Φράγμα από δικά μας πλοία στα θαλάσσια σύνορα μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν. Και μια ερώτηση κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι αλήθεια αυτό που γράφει στον τύπο ότι στα Λίβυθα, στο ακατοίκητο νησί, ήταν ο πρώτος χώρος που θα πηγαίναν αυτοί οι άνθρωποι και ξαφνικά κάνατε πίσω γιατί υποποιηθήκατε την Τουρκία, η οποία διεκδικεί από το 25ο μισό και ανατολικά πολλά νησιά? Είναι αλήθεια αυτό? Γράφτηκε στον τύπο. Όλος ο τύπος βοά ότι ακούσατε την ελληνική λύση και θα τους πηγαίνετε σε ένα ημιακατοίκητο νησί. Σωστή επιλογή. Σε ακατοίκητο νησί. Αλλά κάνατε πίσω γιατί φοβηθήκατε την Τουρκία, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, σας ενημέρωσε. Πάμε και στην ουσία για να κλείσω εδώ. Εγώ έχω ένα ερώτημα σε όλους αυτούς τους ευφυείς, τα ευφυή τίποτα, όπως έλεγε ο Περικλής. Πολύ σημαντικό. Ο Κογκολέζος έχει κατά κεφαλή εισόδημα 446 ευρώ ετησίως. Ο Κογκολέζος. 446 ευρώ από τον ΩΣΑ. Και δίνει, ακούστε, 5.000 ευρώ, δηλαδή 12 χρόνια δουλεύει, για να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό πιστεύουν οι Σιριζέοι και όλοι αυτοί οι ψευτοπροδευτικοί και όλοι οι υπόλοιποι. Δουλεύει 12 χρόνια ο τύπος αυτός με 446 το χρόνο για να δώσει τα λεφτά αυτά και να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό πιστεύετε εσείς. Αν δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται, ψάξτε λίγο παραπάνω. Με 50 ευρώ από την Αργεία, το Μαρόκο και το Κονγκό, ο Ερντογάν τους πηγαίνει Κωνσταντινούπολη. Με 50 ευρώ εισιτήριο. Και από εκεί έρχονται μετά στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε εισβολή. Πραγματική εισβολή, ειρηνική εισβολή, αλλά είναι εισβολή. Και πρέπει να αποτραπεί. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς λείπει ο Πρωθυπουργός, σήμερα στην Ελλάδα υπολογίζονται 40.000 άστεγοι, κύριε Καλαφάτη. Σήμερα 40.000 άστεγοι υπολογίζονται στην Ελλάδα, κύριε Καλαφάτη. Αυτό να ακούτε τώρα. 40.000 άστεγοι. Καμία μέρημνα για αυτούς. Έχετε πεταμένους. 40.000 άστεγοι. Μαλώνετε με το ΣΥΡΙΖΑ για τα 200 ευρώ επίδομα θέρμανσης. Είναι απίστευτο. Όταν δίνετε 550 ευρώ σε κάθε λαθρομετανάστη. Όταν λοιπόν όλες αυτές οι συμπεριφορές καταδεικνύουν κάτι. Στη Σάμο γεννήθηκαν 226 παιδιά, εκ των οποίων 96 είναι λαθρομεταναστών. Τελειώνει η Ελλάδα. Την τελειώνετε δημογραφικά, την τελειώνετε πολιτικά, την τελειώνετε ως Έλληνες πολιτικοί. Καταλάβετε το. Δώστε κίνητρα να γεννήσουν οι Έλληνες, να λύσουμε το δημογραφικό. Το μυαλό του Πρωθυπουργού, στο λέω από τώρα, είναι στις επόμενες εκλογές που έρχονται σύντομα. Γιατί το συζητάνε για διπλές εκλογές. Δεν είναι στα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί από κοινού. Αυτό είναι το δυστύχημα. Και όταν το μυαλό το έχει στις επόμενες εκλογές, τελειώνουν οι επόμενες γενναίες, δυστυχώς, και για τους Έλληνες και για την Ελλάδα.